Ο Δήμος Πλατανία είναι στην Κρήτη. Ένας Δήμος ο οποίος είναι 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχει 20.000 πληθυσμό, αλλά έχει και 25.000 τουριστικές κλίνες. Για 6 μήνες το χρόνο έχουμε ένα πληθυσμό ο οποίος αγγίζει τις 50.000 κατοίκους. Στους άλλους 6 μήνες είναι ένας απλός Δήμος. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα σε σχέση με τη βιώσιμη κινητικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα στον χώρο. Γιατί μπήκαμε στο SUMP-PLUS? Μπήκαμε γιατί είχαμε την ανάγκη να έχουμε ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να εκπονήσουμε ένα σχέδιο βιώσιμης ασκής κινητικότητας. Απαραίτητο εργαλείο για να μπορούμε να ζητήσουμε χρηματοδοτήσεις, καθότι θα έπαιρνε χαρτί επίσημου κυβερνητικού εγγράφου. Με αυτόν τον τρόπο τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε αφενός ότι μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη πόλη, μπορούν οι επισκέπτες μας να χαίρονται χωρίς οι κάτοικοι μόνιμοι να υπομένουν δεινά από τους χιλιάδες επισκέπτες. Δεύτερον, ο προορισμός έχει χαρακτηριστικά πράσινου τόπου και προορισμού. Και βεβαίως, συγχρόνως με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε υποδομές οι οποίες θα αντέξουν τα επόμενα χρόνια, διότι οι δικές μας είναι ήδη κορεσμένες. Συγχρόνως με αυτόν τον τρόπο, κερδίζουμε και δυνατότητα να μπαίνουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα και να δούμε χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομών, τα οποία δυστυχώς από εθνικούς πόρους είναι περιορισμένα. Τι θα έδινα μία συμβουλή σε κάποιον άλλον Δήμο, σε κάποια άλλη περιφέρεια? Θα έλεγα, αν έχουν τέτοια προβλήματα με εμάς, να ξεκινήσουν χθες. Και αν μπορούμε εμείς, με την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει, με το Πολυτεχνείο Κρήτης και με όλους τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα για την εκπόνηση του SUMP-PLUS, να έρθουν να μας βρουν, είμαστε διαθέσιμοι με όποιο τρόπο μπορούμε να δώσουμε τη βοήθειά μας, την τεχνογνωσία που αποκτήσαμε και θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και για αυτούς. In the case of Platanias, the project SUMP-PLUS exploited a group and developed a group of tools and developed some specific methodology. The first one was to create some simplistic tools which could be applied to several other municipalities. The second one was the co-creation with the local and regional stakeholders, so creating the mobility forum and the integrator of the city. And finally, we have created a very rich database of numbers, data, with monitoring instruments and also with dedicated surveys to the guests and the citizens of Platanias. Carbon is feasible only if the energy to be used for this purpose is clear. This is the only way.